Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι με τη βοήθεια ενός κόκκινου τελεφερίκ και του Πάνου Σατζόγλου. Είναι βόλτα με το περίφημο κόκκινο τελεφερίκ που ενώνει το νησί Ρούσβελτ, είναι το όνομα από τον πρόεδρο, με το Μανχάταν. Λειτουργεί από το 1976 και μπορεί να μεταφέρει λύση στην καμπίνα του έως και 110 άτομα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Πάνος. Ο Πάνος έχουμε ξανασυνεργαστεί μαζί. Είναι εμπνευστής και ιδρυτής της διαδικτυακής τηλεοπτικής πλατφόρμας Hellenic DNA με βάση στη Νέα Υόρκη και φιλοξενεί Έλληνες ομογενείς, Αμερική, Καναδά, γιατρούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, εφευρέτες, αλλά δημιουργεί και βίντεο που παρουσιάζουν τα εμβληματικά σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιούργησε αυτό το βίντεο. Πάμε να δούμε λιγάκι την ξενάγηση που μας κάνει και αμέσως μετά πάμε να τον συναντήσουμε. Το κόκκινο τηλεφερίκ του Roosevelt Island ξεκίνησε να λειτουργεί το 1976 και συνδέει το νησί Roosevelt Island με το Manhattan που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας. Στο υψηλότερο σημείο του ανεβαίνει στα 80 μέτρα πάνω ακριβώς από τον ποταμό East River, προσφέροντας εκπληκτική θέα στο Midtown Manhattan και την Queensboro Bridge. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η βόλτα. Για πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Σατζόγλου, δημοσιογράφο και ιδρυτή του Hellenic DNA. Καλημέρα μας, καλησπέρα σας Πάνο. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Καλημέρα σε εσάς, σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Τήρησα την υπόσχεση. Καταγράψαμε το συγκεκριμένο τελεφερίκ και το θέαμα που προσφέρει και είμαστε ξανά εδώ μαζί σας. Και σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο, γιατί το είχαμε πει αρκετό καιρό πριν και μας λες όταν μου δοθεί η ευκαιρία θα πάω, θα καταγράψω αυτό το ταξίδι, αυτή τη βόλτα. Την ολιγόλεπτη θα σας τη στείλω και θα καταφέρουμε να κάνουμε τη σύνδεση σχετικά με αυτό. Για πες μας λοιπόν, έχουμε επιβιβαστεί και εμείς μαζί σου πάνω στο κόκκινο τελεφερίκ. Στα πόσα μέτρα βρισκόμαστε, γύρω στα 80 είπες? Είναι περίπου 80 μέτρα. Mm-hmm. Να πούμε πως το Roosevelt είναι γνωστό και ως το νησί των νοσοκομείων, Φέη. Στο παρελθόν, 200 περίπου χρόνια πριν, όσοι είχαν μεταδιδόμενες μολυσματικές ασθένειες, τους φέρνανε στο Roosevelt Island. Mm-hmm. Και σήμερα λειτουργεί μόνο ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το τηλεφερίκ, πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Χωράει 110 άτομα. Φυσικά σήμερα που ταξίδεψα, που πέρασα ακριβώς απέναντι στο Midtown, βάζαν τα μισά, δηλαδή ακριβώς 55. Λόγω κορονοϊού. Κάνει περίπου... Λόγω κορονοϊού. Είστε με μάσκες πάνω μέσα ή όχι, δεν χρειάζεται πια? Στους εσωτερικούς χώρους είμαστε με μάσκες. Mm-hmm. Έχουν καταργηθεί οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα. Και πηγαίνετε στο νησάκι, ναι. Αυτό που από ό,τι είδα είναι μία ρήγα ουσιαστικά, έτσι? Είναι μία ρήγα που διασχίζει στην ουσία το East River. Mm-hmm. Το East River είναι ανάμεσα στο Queens, στο Long Island City και το Midtown Manhattan. Να το. Το κόκκινο αυτό λοιπόν τηλεφερίκ ήταν και το ξεκίνημα, λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα μικρό νησάκι που σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις την ησυχία σου, να πιεις έναν καφέ με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Εκεί έχει δημιουργηθεί και ένα καινούριο πανεπιστήμιο, το Cornell Tech Campus. Οπότε είναι κοντά στις 21.000 κάτοικοι που κάθε μέρα μετακινούνται είτε με το τηλεφερίκ, είτε με το πλοίο, είτε με το subway. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η πιο όμορφη βόλτα είναι αυτή με είναι το τηλεφερίκ, το οποίο έχει χωρητικότητα έως 110 άτομα. Κάνει περίπου 115 δρομολόγια την ημέρα. 115 δρομολόγια. Μου κάνει εντύπωση πάνω που περνά ανάμεσα από ουρανοξύστες. Μετά πάνω από το ποτάμι μέχρι να σε κατεβάσει. Πόση ώρα διαρκεί αυτή η βόλτα? 4 λεπτά και 15 με 20 δευτερόλεπτα, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Πολύ γρήγορη. Έχει και οδηγό μέσα. Ναι, ναι, έχει και οδηγό μέσα. 80 με 85 περίπου μέτρα. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Και την επόμενη φορά που θα βρεθείς εδώ στη Νέα Υόρκη, θα την κάνουμε μαζί τη βόλτα, ώστε να αφηγήσει και εσύ ίδια το τι ακριβώς βλέπεις στο κοινό που σε παρακολουθεί. Δεν έχω έρθει ποτέ. Έχουμε κάποτε να μ' αξιώσει ο Θεός και να την κάνουμε πολύ ευχαρίστως. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Διάβαζα χθες, προκειμένου να ενημερωθώ λίγο, ότι το 2006, λόγω τεχνικού προβλήματος, το συγκεκριμένο τελεφερίκα κινητοποιήθηκε για 7 ώρες πάνω από τον ποταμό. Είχε μέσα 69 άτομα.
και τους απεγκλώβησαν με καλάθια. Έψαχνα να βρω και πλάνα, αλλά δεν τα κατάφερα. Και έχει, λέει, πια μέσα κουβέρτες, φαγητό και τουαλέτα. Ομιγέννητο, αν ξαναχρειαστεί, να υπάρχει, ναι, να υπάρχουν τα βασικά για τις ανάγκες. Ναι, ναι. Μετά από εκείνο το σκηνικό έχουν λάβει τα μέτρα τους. Υπάρχει προηγούμενο. Όποτε υπάρχει προηγούμενο, ναι, λαμβάνουν τα μέτρα τους στην Αμερική. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Με το εισιτήριο να κοστίζει όσο ακριβώς πληρώνει κάποιος για να μετακινηθεί με το μετρό, 2,75 δολάρια. Μια ήσυχη διαφυγή από την φασαρία και το θόρυβο του Μανχάταν. Και τι ωραίες εικόνες συλλέγεις πάνω. Εμείς τις βλέπουμε μέσα από τα μάτια σου τώρα και από το βίντεο που κατέγραψες και μας έστειλες. Βλέπουμε τη γέφυρα από κάτω, βλέπουμε τον ποταμό, βλέπουμε το δρόμο, τα καλώδια επάνω και απέναντι τους ουρανοξύστες. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Ναι, αυτό το σημείο είναι η Νέα Υόρκη ακριβώς στα αριστερά. Και όπως κατεβαίνει στα δεξιά τώρα στο άνοιγμα, αυτό εδώ είναι το Roosevelt Island. Αυτό είναι το Roosevelt Island, ναι. Και εδώ είναι η κατεύθυνση στο κεντρικό Μανχάταν, το Midtown Manhattan. Αυτή είναι η γέφυρα του Queensboro, εδώ που γυρίστηκε το 2002 η ταινία Spider-Man. Όσοι θέλουν μπορεί να ανατρέξουν στην ταινία και να θυμηθούν ακριβώς αυτές εδώ τις σκηνές. Ακριβώς στη μέση είναι λοιπόν το Roosevelt Island, αυτό που έλεγα λίγο πριν, Faye. Από τα δεξιά είναι το Manhattan όπως βλέπουμε τώρα. Ναι. Και από τα αριστερά είναι το Long Island City, είναι το καινούριο Manhattan. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχε μόνο αποθήκες απέναντι από το Manhattan και πλέον έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ και πολλά καινούργια κτίρια και αρχίζει να μοιάζει με ακόμη ένα Manhattan. Τώρα τι μέλη γενέστε μετά τον κορονοϊό που δυστυχώς δεν έχει πάρα πολύ κόσμο το Μανχάταν, έχει φύγει πάρα πολύς κόσμος, θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Έχουν πάει δηλαδή σε προάστια για να κινούνται πιο άνετα? Είναι οι άνθρωποι που είχαν αρκετά χρήματα, οι παλιές οικογένειες με τα παλιά τζάκια που λέμε του Μανχάταν, οι οποίοι είχαν το background και έφυγαν από τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Έχουν γεμίσει τα προάστια. Είναι οι φοιτητές που δεν έχουν λόγο να βρίσκονται γιατί είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Και είναι και οι επαγγελματίες, οι οποίοι και αυτοί δεν χρειάζεται να πηγαίνουν γιατί δουλεύουν με τηλεργασία. Οπότε είναι μια τρομακτικά δύσκολη συγκυρία. Πού να το περιμένατε, πού να το φανταζόσασταν, ναι, ότι θα άλλαζαν, ναι, τόσο πολύ τα πράγματα. Και όλοι αυτοί οι ουρανοξύστες που βλέπουμε πάνω είναι και γραφεία και κατοικίες, σωστά? Και νομίζω ότι κάπου εκεί είναι και το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι αριστερά, στο προηγούμενο πλάνο το είδαμε. Ακριβώς στο προηγούμενο πλάνο που βλέπαμε και τα δύο καραβάκια στην μέση του ποταμού, τα οποία είναι καραβάκια συγκοινωνίας, δηλαδή μεταφέρεται κόσμος αντί για το τραμ και το μετρό. Σε αυτά λοιπόν τα κτίρια που βλέπετε είναι και κτίρια που μένουν, ναι, αλλά και επαγγελματικοί χώροι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κόσμος ούτε στους επαγγελματικούς χώρους ούτε στα σπίτια. Σιγά σιγά αρχίζει να αποκλιμακώνει φυσικά η κατάσταση στην Νέα Υόρκη ειδικότερα, που τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, έχασε πάρα πολύ κόσμο πριν από ένα χρόνο, αλλά εμβολιάζεται ο κόσμος και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει το κλίμα. Μακάρι, ναι, μακάρι, μακάρι. Και το θετικό είναι πάνω από ό,τι ακούμε, ότι ξεκινάνε και πολλές πτήσεις από την Αμερική για την Ελλάδα με αρκετούς Αμερικανούς και θα είναι και αυτό μια τόνωση για την ελληνική οικονομία. Δείξαμε και το βίντεο σου χθες με την εναρκτήρια πτήση και τις γιορτές που κάνανε γι' αυτό. Να ευχηθούμε σιγά σιγά να μπαίνουμε όλοι σε μια κανονικότητα. Δύσκολο είναι ακόμη. Τελευταία ερώτηση, η αλλαγή που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα μέτρα είναι να μην φοράτε μάσκες έξω? Αυτό έχει αλλάξει? Είναι να μην φοράμε μάσκες έξω. Πιθανότατα μετά από 2 μήνες να καταργηθεί η μάσκα και στους εσωτερικούς χώρους, αλλά εμβολιάζεται όλος ο κόσμος στην Νέα Υόρκη. Ίσως γιατί πέρασε πολύ άσχημα πριν από ένα χρόνο. Και να πούμε συγχαρητήρια, δεν ξέρω, στο ΝΕΟΤ, στην κυβέρνηση, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Είναι πρωτοφανές αυτό, 5 αεροπλάνα... μόνο από τη Νέα Υόρκη έρχονται καθημερινά στην Αθήνα και 10 στο σύνολο από όλη την Αμερική, συν τα αεροπλάνα του Καναδά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι πραγματικά μια μεγάλη ελπίδα για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ας το ευχηθούμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ραντεβού για την επόμενη ξενάγηση και την επόμενη βόλτα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα, Φέη, και σε όλο τον κόσμο που σε παρακολουθεί. Την αγάπη μου στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε για δεύτερη φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Γεια χαρά. Νομίζω ότι είναι και αυτό η μαγεία της τηλεόρασης που σου δίνει τη δυνατότητα έτσι, από μακριά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να ταξιδεύεις όλο τον πλανήτη πια.